Προσοχήν, για να περάσουμε και στο δεύτερο θέμα, είπαμε ότι λατρεύεται το εγώ. Ο σύγχρονος άνθρωπος χαίρεται πάρα πολύ να αυτοϋψώνεται. Χαίρεται πάρα πολύ να επαινείται. Και αυτό έχει κάνει τεράστια ζημιά στα παιδιά, αλλά και σε όλους μας. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει γίνει αυτίδωλον, όπως λέει ο ποιητής του Μεγάλου Κανόνα, και θα το ακούσουμε το Μεγάλο Κανόνα σε λίγες μέρες. Εγενόμη λέει αυτίδωλον, δηλαδή έκανα τον εαυτό μου είδωλο. Και γι' αυτό και αγαπάει πάρα πολύ τους επαίνους. Αγαπάει πάρα πολύ, τιμάται η δόξα του κόσμου. Αγαπάει πάρα πολύ τα μπράβο μπράβο. Και έτσι περνάμε σε αυτό το δεύτερο μέρος, στον καταστροφικό έπαινο. Η πρώτη και σπουδαιότερη μορφή ειδωλολατρείας είναι η λατρεία του εγώ. Ό,τι υπηρετεί το εγώ σήμερα είναι αποδεκτό. Και κατεξοχήν βέβαια το υπηρετεί η φιλαυτία, η οποία έχει τρία έκγωνα, τρία παιδιά. Η φιλαυτία είναι η πρωταρχική μας αμαρτία, η ρίζα κάθε αμαρτίας. Ως φιλαυτία οι πατέρες ορίζουν την άλογη αγάπη του σώματος. Αγάπη στο σώμα χωρίς λογική. Από αυτή την άλογη αγάπη στο σώμα ξεπηδάνε οι τρεις άλλες άλογες και άρρωστες αγάπες των ειδονών, της ύλης, η φιλοηλία ή αλλιώς φιλαργυρία και της μάταιος δόξας, του μπράβο μπράβο, του επαίνου. Κορυφαίος υπηρέτης του εγώ είναι ο έπαινος. Άρα γι' είναι καλός ο έπαινος. Σχεδόν ποτέ δεν κάνει καλό. Σχεδόν λέμε. Υπάρχει μια περίπτωση. Μπορεί να την πούμε αν έχουμε λίγο χρόνο. Ας δούμε όμως τι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ομοθυμαδών. Ένας σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Πορφύριος. Έλεγε, η αλήθεια του Χριστού τονίζει ότι άμα επαινείς έναν άνθρωπο, τον κάνεις εγωιστή. Του τρέφεις τον εγωισμό. Ο εγωιστής είναι ο μπερδεμένος, ο οδηγούμενος από το πνεύμα του διαβόλου, το κακό πνεύμα. Έτσι, μεγαλώνοντας μέσα στον εγωισμό, η πρώτη του δουλειά, του ανθρώπου του εγωιστού, είναι να αρνείται τον Θεό. Και να, ένας εγωιστής, να είναι ένας εγωιστής απροσάρμοστος μέσα στην κοινωνία. Και έτσι ερμηνεύει ο Άγιος Πορφύριος τη σύγχρονη αθεία των νέων. Γιατί τα παιδιά μας σήμερα δεν είναι στην Εκκλησία? Γιατί δεν είναι εδώ τώρα? Λέμε κάτι κακό, το Λόγο του Θεού λέμε. Πού είναι τα παιδιά μας? Γιατί είναι άθεα τα παιδιά μας? Και κομπορημονούν και το διακηρύσουν, είμαστε άθεοι. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα επαινούμε καθ' υπερβολή. Οπότε τους τρέφουμε καθ' υπερβολή τον εγωισμό και ουσιαστικά τα, μη σας σοκάρει λέξη, τα δαιμονίζουμε. Κυριαρχούνται από τον πονηρό δαίμονα της υπερηφάνειας. Και αυτός ο δαίμονας όταν καταλάβει τον άνθρωπο, ποτέ θα τον αφήσει να πάει στην Εκκλησία, να πιστέψει στον Θεό. Γιατί ακριβώς είναι εχθρός του Θεού. Έτσι ερμηνεύει ο Άγιος Πορφύριος τη σύγχρονη αθεία. Γι' αυτό λέει τα παιδιά γίνονται άθεοι μετά. Γιατί από μικρά ακούνε μπράβο, μπράβο, τρέφουν ένα υπερβολικό εγωισμό μέσα τους, νομίζουν ότι είναι το κέντρο του σύμπαντος, εξαιτίας της κακής αγωγής, τόσο των γονέων, όσο και του περιβάλλοντος, γιαγιάδες, παππούδες, συγγενείς κλπ, όσο και του σχολείου. Και το σχολείο έτσι λειτουργεί, με βάση τον έπαινο και την επιβράβευση. Και καταντούν αγωιστές, υπερήφανοι και άθεοι. Κοιτάξτε τι λέει επίσης ένας άλλος Άγιος, ο Άγιος Ηλίας, ο πρεσβύτερος, στη Φιλοκαλία. Ο μεν ψόγος, δηλαδή οι παρατηρήσεις, οι κατηγορίες, στεράν, στερεεί. Έκλειτον δε ο έπαινος την ψυχή να απεργάζεται. Ενώ η ψυχή, ο έπαινος κάνει την ψυχή έκλειτο. Όταν κάνεις μια παρατήρηση στον άλλον, δίκαιη ή άδικη, κάνεις την ψυχή του στερά, λέει, γερή. Ενώ όταν τον επαινείς, την κάνεις την ψυχή του έκλειτο,
δηλαδή χαλαρή, λυμένη, διαλυμένη και νοθροτέρα προς τα καλά. Την κάνεις νοθρή προς το καλό. Πάλι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο έπαινος κάνει κούφιο τον άνθρωπο και διώχνει τη χάρη του Θεού. Το βάφτισες το παιδί σου και μετά αμέσως αρχίζεις τα μπράβο μπράβο. Το αδειάζεις την ψυχή από τη χάρη που πήρε. Η αποδοχή των επαίνων, η καινοδοξία, οδηγεί τον άνθρωπο στην αιώνια κόλαση. Δεν είναι μικρό αμάρτημα. Ο καινόδοξος είναι κλέφτης. Κλέβει τον ίδιο τον Θεό. Θα πείτε, είναι δυνατόν να κλέψουμε τον Θεό? Ναι. Γιατί? Γιατί όλη η δόξα ανήκει στον Θεό. Το λέμε στην Εκκλησία συνεχώς. Πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, σύ πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Όταν λοιπόν εσύ δέχεσαι τους επαίνους, τι κάνεις? Παίρνεις τη δόξα που ανήκει στον Θεό. Γιατί τι έχεις εσύ που δεν το έχεις λάβει από τον Θεό? Γιατί καφιέσαι λοιπόν? Ό,τι έκανες, αν έκανες κάτι καλό, το έκανες με τη δύναμη του Θεού, με τα δώρα που σου έδωσε ο Θεός. Μήπως εσύ έφτιαξες το νου σου, τον εγκέφαλό σου, τα χέρια σου, τα πόδια σου, οτιδήποτε? Όλα είναι δώρα Θεού. Ακόμα και η δύναμη για να τα κινήσεις και να λειτουργήσεις όλα αυτά, πάλι του Θεού είναι. Και όμως δεχόμαστε τον έπαινο. Και αυτό είναι μία κλοπή της δόξας του Θεού. Και είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Λέει λοιπόν ο Άγιος, ο γιατρός του Αγίου Πορφυρίου, καθηγητής Γεώργιος Παπαζάχος, ήταν ο προσωπικός του γιατρός, καθηγητής καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο γέροντάς μου, λέει, σαν γιατρός μου, δεν έβλεπε μόνο τις σωματικές μου ασθένειες. Φρόντιζε για τις πολλές πνευματικές μου ατέλειες. Προσπάθειά του να βρω την ταπείνωση. Αυτός είναι ο αληθινός γέροντας, προσέξτε. Έχουμε μάθει σήμερα να μας χαϊδεύουν τα πάθη, ακόμα και οι πνευματικοί. Και αυτοί οι πνευματικοί έχουν πολύ πέραση. Όχι, ο πνευματικός πρέπει να σε βοηθήσει να ταπεινωθείς. Να θεραπευτείς δηλαδή από την κορυφαία ασθένεια που είναι ο εγωισμός. Αυτό έκανε ο Άγιος Πορφύριος, γι' αυτό και μάλωνε τα πνευματικά του παιδιά, δεν έλεγε μπράβο. Ένα απόγευμα μου τηλεφώνησε στο ιατρείο ακριβώς μετά την υπερβολική εκδήλωση αγάπης ενός ζεύγους ασθενών μου που περιποιήθηκα. Μόλις είχε τελειώσει την εξέταση και αυτοί του λέγανε ωραία λόγια. Τον ευχαριστούσαν κλπ. Μεταφέρω τα λόγια του γέροντα. «Γιωργάκη, είμαι ο γέροντας. Εμείς οι δύο θα πάμε μαζί στην κόλαση». Πρώτη κουβέντα, όχι τι κάνεις κλπ. «Θα ακούσουμε. Άφρον, άφρον, ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσιν από σου. Τα αγαθά σου εν τη ζωή σου απείλαυσες. Α, δε η τίμα σας, τι νιέστε». Είναι λόγια από το Ευαγγέλιο, έτσι, από την παραβολή του άφρονος πλουσίου. Τον διέκοψα. «Τι απολαύσαμε, γέροντα, σε αυτή τη ζωή? Το σαράβαλο αυτοκίνητο, το άδειο βιβλιάριο ή τον ανύπαρκτο ύπνο μας?» Απάντησε απότομα. «Τι είναι αυτά που λες? Δε σου λέει ο κόσμος, τι καλός γιατρός που είσαι, μας αγαπάς, μας φροντίζεις, δεν μας γδέρνεις. Και εσύ τα αποδέχεσαι, τα χάφτεις. Τον έχασες το μισθό σου. Το ίδιο παθαίνω κι εγώ». Κοιτάξτε τα ταπείνωση του Αγίου Πορφυρίου. «Μου λένε πως έχω χαρίσματα, πως μπορώ να τους ακουμπήσω και να κάνω θαύματα, πως είμαι Άγιος και τα χάφτω ο ανόητος και αδύναμος. Γι' αυτό σου είπα ότι μαζί θα πάμε στην κόλαση». Και απαντάει ο γιατρός, «Αν είναι να πάμε μαζί, πάμε και στην κόλαση». Ήταν πανέξυπνος ο γιατρός. Και εκείνος έκλεισε το τηλέφωνο λέγοντας, «Εγώ σου μιλάω σοβαρά και εσύ πάντα αστείευεσαι. Καλή μετάνοια και στους δυο μας». Ο γέροντας τα έλεγε σοβαρότατα. Δεν έκανε αστείο. Γιατί αν κανείς δέχεται τους επαίνους, χάνει τον Θεό. Οι προϋποθέσεις για να πάρουμε τη Θεία Χάρη είναι η ταπείνωση και η αγάπη προς τον Χριστό. Η υπερηφάνεια και ο εγωισμός που προξενούνται και τρέφονται από τους επαίνους εμποδίζουν τη Θεία Χάρη. Γιατί? Πολύ απλά το λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται.
Θρέφεις το παιδί σου τον εγωισμό, την αυτοπεποίθηση, την υψηλή αυτοεκτίμηση, που μας λένε συνέχεια οι ψυχολόγοι και οι ψυχολογούντες. Το κάνεις υπερήφανο. Το κάνεις να στέκεται εμπόδιο στον Θεό. Και χωρίς τον Θεό, χωρίς την ευλογία του Θεού, τι θα κάνει? Μόνο θα αποτύχει, τίποτα άλλο δεν θα κάνει. Προετοιμάζεις την αποτυχία του παιδιού σου με τους επένους. Και όχι μόνο την αποτυχία την κοσμική, δυστυχώς αυτό νοιάζει με πολλούς γονείς. Και πάνω απ' όλα να σπουδάσει το παιδί, να περάσει το πανεπιστήμιο. Κάποιος το έλεγε σωστά, πανεπιζήμιο, έτσι έχει καταντήσει σήμερα. Φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι και πέφτουν στη λεγόμενη φοιτητική ζωή, δηλαδή στην ανηθικότητα. Χίλιες φορές να λείπει και η γνώση. Όταν το παιδί καταστρέφεται πνευματικά, εκεί που θα πάει. Οι γονείς λοιπόν με τους επένους κάνουν δυστυχισμένα τα παιδιά τους, αφού τους στερούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη της Θείας Χάρης, καλλιεργώντας τους τον εγωισμό. Ποτέ δεν πρέπει να επαινούμε τους συνανθρώπους μας και να τους κολακεύουμε, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, αλλά να τους οδηγούμε στην ταπείνωση και στην αγάπη του Θεού. Εκείνο που κάνει αληθινά ευτυχισμένο και μακάριο τον άνθρωπο είναι ο Θεός, η Θεία Χάρη, το Άγιο Πνεύμα, αφού καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Θες να έχει χαρά το παιδί σου, φρόντισε να έχει το Άγιο Πνεύμα. Μα για να έχει το Άγιο Πνεύμα πρέπει να είναι ταπεινό, να είναι υπάκουο και όχι υπερήφανο και αλαζονικό, όπως το φτιάχνεις με τους επένους. Ακόμα πολλές φορές ο έπαινος έχει και πολύ πολύ χαμηλά ελαττήρια. Ζητάμε να κερδίσουμε την αγάπη των άλλων και τους κολακεύουμε, τους επαινούμε για να έχουμε την αποδοχή τους. Έλεγε πάλι ο Άγιος, να μην επιζητούμε να μας αγαπάνε, λέγοντας επαίνους τους άλλους. Να μαθαίνουμε να αγαπάμε και όχι να ζητούμε να μας αγαπάνε. Να αγαπάμε όλους και να κάνουμε θυσίες όσο μπορούμε μεγάλες για όλους τους εν Χριστώ αδελφούς, ανιδιοτελώς, χωρίς να περιμένουμε επαίνους και αγάπη από αυτούς. Ανιδιοτελώς σημαίνει χωρίς ανταπόδοση στην αγάπη. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός, να αγαπάς και τους εχθρούς σου, που φυσικά δεν θα σου ανταποδώσουν. Καλό στο καλό, κατά κανόνα. Αυτοί θα κάνουν για μας ό,τι ο Θεός τους λέει. Αν είναι και εκείνοι χριστιανοί, θα δώσουν δόξα στο Θεό που βρεθήκαμε και τους βοηθήσαμε ή τους είπαμε ένα καλό λόγο. Αν δεν είναι και δεν πιστεύουν, θα πάρουμε το μισθό μας ακέραιο από τον Θεό. Ο έπαινος κάνει τα παιδιά και τους νέους εγωιστές, απροσάρμοστους και άθεους. Αυτά τα έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Τι γίνεται όταν, λέει ο Άγιος, εμείς λέμε στο παιδί επαίνους, του δημιουργούμε αυτό το λεγόμενο υπερ-εγώ. Του φουσκώνουμε τον εγωισμό και του κάνουμε μεγάλο κακό. Το κάνουμε να γίνεται πιο επιρρεπές στα διαβολικά πράγματα, στις δαιμονικές ενέργειες. Με τα μπράβο και τα κανακέματα ανοίγουμε τους ασκούς του αιώλου και μετά αναρωτιόμαστε γιατί το παιδί δεν κάνει υπακοή, γιατί έφυγε από το σπίτι, γιατί έφυγε από την εκκλησία, ενώ πήγαινε τόσα χρόνια, ντυνόταν και παπαδάκι κλπ. Γιατί ακριβώς έγινε εγωιστής. Ο έπαινος είναι ένα ψέμα. Γι' αυτό και συνιστά μίμηση του διαβόλου. Όταν λες το παιδί μπράβο, τα κατάφερες, ψέματα του λες. Το σωστό που πρέπει να του πεις είναι ότι η χάρη του Θεού εργάστηκε μέσα από σένα και έκανε αυτό που έκανε. Τι έκανε το παιδί από μόνο του? Τίποτε. Ό,τι καλό έχει το παιδί μας και εμείς είναι δώρο του Θεού. Και έτσι έλεγε ο Άγιος Γέροντας, σε όλα τα θέματα να μάθουμε τα παιδιά όχι να εμπιστεύονται τον εαυτό τους, τα μπράτσα τους ή άλλους ανθρώπους, αλλά να ζητάνε τη βοήθεια του Θεού. Να μάθουμε τα παιδιά μας να προσεύχονται. Όχι να έχουν αυτοπεποίθηση, αλλά θεοπεποίθηση. Από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα ο Άγιος Προφήτης Ιερεμίας λέγει, δηλαδή το Πνεύμα του Άγιο, καταραμένος εκείνος που εμπιστεύεται
άλλον άνθρωπο, στηρίζεται σε άλλον άνθρωπο ή στηρίζει σάρκα βραχίωνος αυτού, στηρίζεται στα μπράτσα του. Γίνεται καταραμένος. Αγωνίζονται οι γονείς σήμερα να δώσουν στα παιδιά τους εφόδια, να τα οπλίσουν με πτυχία, με δεξιότητες κλπ. Γιατί ακριβώς προσπαθούν να τους εμπνεύσουν μια αυτοπεποίθηση. Να πιστέψει, λέει, το παιδί στον εαυτό του. Μα έτσι το κάνεις καταραμένο το παιδί. Το χωρίζεις από τη χάρη του Θεού. Μας λένε και οι πολιτικοί μας, οι ταλέποροι καημένοι αυτοί, πιστέψτε, λέει, στον εαυτό σας για να βγείτε από την κρίση. Αν είναι δυνατόν, αν πιστέψουμε στον εαυτό μας, εκεί είναι που θα πάμε στον πάτο της κόλασης. Γιατί γίνεσαι καταραμένος όταν πιστέψεις στον εαυτό σου. Γίνεσαι χωρισμένος από τον Θεό. Το λέει το Πνεύμα του Άγιο. Αν πιστέψεις στον Θεό θα βγεις από την κρίση και από κάθε κακοδαιμονία. Και θα πει κανείς τώρα, δεν πρέπει να ενθαρρύνουμε τα παιδιά. Πώς θα τα ενθαρρύνουμε? Είναι ένα ερώτημα και αυτό. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Στο παιδί δεν πρέπει να λέτε, εσύ θα τα καταφέρεις. Εσύ είσαι σπουδαίος, είσαι νέος, είσαι ανδρείος, είσαι τέλειος. Στα κορίτσα είσαι όμορφη κλπ. Κλπ. Δεν το ωφελείτε έτσι το παιδί. Τι μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε να του πείτε να κάνει προσευχή. Να του πείτε, παιδί μου, τα χαρίσματα που έχεις, ο Θεός σου τα έδωσε. Και αυτή είναι η αλήθεια. Προσευχή σου να σου δώσει ο Θεός τη χάρη του, ώστε αυτά που σου έδωσε να τα αξιοποιήσεις. Πόσα παιδιά έχουν ωραιότατα, σπουδαιότατα, χαρίσματα, τάλαντα και καταστρέφονται εξαιτίας αυτών των ταλάντων. Γιατί? Γιατί προσπαθούν να τα αξιοποιήσουν χωρίς τον Θεό, εγωιστικά, για να προβάλλουν τον εαυτό τους. Αυτό είναι το τέλειο. Να πεις στο παιδί σου, προσευχή σου στο Θεό, να σου δώσει τη χάρη στο Θεό, να σου δώσει τη χάρη του. Όχι να βασίζεσαι στον εαυτό σου. Αν κάνει κάτι καλό το παιδί, να μην το επαινούμε αυτονομημένα, αλλά να δοξάζουμε το Θεό που το βοήθησε. Και επίσης να το παρακινούμε και εκείνο να δοξάσει και να ευχαριστήσει το Θεό, ο οποίος καταδέχθηκε να ενεργήσει μέσα από αυτό. Πάρε το παιδάκι σου στις εικόνες και πες, έλα παιδί μου να ευχαριστήσουμε την Παναγία για την επιτυχία σου, τον Χριστό. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσε να κάνεις τίποτε. Και κάτι ακόμα. Δεν πρέπει να κρύβουμε από τα παιδιά την αλήθεια για να γινόμαστε αρεστοί στα παιδιά. Στο παιδί, έλεγε ο Άγιος, θα πρέπει να πεις την αλήθεια. Θα το μαλώσεις για να κατατοπιστεί ότι αυτό που κάνει δεν είναι καλό. Και έτσι το βοηθάς. Έτσι το οδηγείς στην ταπεινοφροσύνη. Και έτσι βρίσκει τη χάρη του Θεού. Τι λέγει ο σοφός Σολομών? «Ως φίδεται της βακτηρίας, μισή τον ιόν αυτού. Ο δε αγαπών επιμελώς παιδεύει». Αυτός που λυπάται τη μαγκούρα του, μισή τον ιό του. Δεν λέει βέβαια να το σκοτώσεις και στο ξύλο, όχι βέβαια. Αλλά αυτός λέει που αγαπάει το παιδί του, παιδεύει επιμελώς. Παιδεύει δηλαδή παιδαγωγή με επιμέλεια και δεν τρέφει με επένους τον εγωισμό και την υπερηφάνεια. Οι γονείς, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ευθύνονται πρώτοι για την αποτυχία των παιδιών στη ζωή και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μετά. Τα επαινούν διαρκώς. Τους λένε εγωιστικά λόγια. Δεν τα φέρνουν στο Πνεύμα του Θεού, τα αποξενώνουν από την Εκκλησία. Όταν μεγαλώσουν λίγο τα παιδιά και πάνε στο σχολείο, με αυτόν τον εγωισμό φεύγουν από τη θρησκεία και την περιφρονούν, χάνουν το σεβασμό προς το Θεό, προς τους γονείς, προς όλα. Βλέπετε τι ανέδεια και αυθάδεια υπάρχει σήμερα στα παιδιά. Τώρα έχουμε bullying των γονέων από τα παιδιά. Έτσι είναι το καινούριο φαινόμενο. Θα έρθει και στην Ελλάδα. Οι γονείς τώρα τρώνε ξύλο από τα παιδιά. Έχουν αντιστραφεί τα πράγματα. Έτσι. Θα το δούμε και αυτό, θα δείτε. Θα έρθει και αυτό. Και η αιτία είμαστε εμείς. Γιατί ακριβώς δεν μαθαίνουμε τα παιδιά στην ταπείνωση. Βγάλαμε στη ζωή εγωιστές, λέει ο Άγιος, και όχι χριστιανούς. Γιατί πιστέψαμε τους άθεους ψυχολόγους και παιδαγωγούς. Πολύ απλά. Έχει κάνει τεράστια ζημιά η ψυχολογία και η παιδαγωγική.
Γιατί αυτοί όλοι που τα βγάλανε αυτά ήταν άθεοι. Και όχι μόνο άθεοι, και αποκρυφιστές. Και ο Γιούγκ και ο Φρόιντ. Είναι διδασκαλίες δαιμόνων αυτά που λένε. Και όμως τους πιστεύουμε, γιατί είπαμε έχει γίνει είδωλο η επιστήμη. Και όλα αυτά περνάνε ως επιστημονικές θέσεις. Ενώ δεν είναι παρά απλές θεωρίες. Δηλαδή κάτι αναπόδεικτο. Και στην πράξη ολέθριο. Μεγάλο μερίδιο, κοιτάξτε τα λέει ο Άγιος Πορφύριος, μην νομίζετε ότι είναι δικά μου αυτά που σας λέω. Μεγάλο μερίδιο σε αυτή τη σύγχρονη αθλειότητα φέρνει η σύγχρονη ψευτοεπιστήμη που διαστρέφει και δεν οικοδομεί τα παιδιά. Ο διάβολος κρύβεται σήμερα πίσω από, προσέξτε, εντός εισαγωγικών, επιστημονικούς όρους. Παλιά υπήρχε η Αφροδίτη, ο Δίος, έτσι, που ήταν τα πάθη μας ειδωλοποιημένα. Τι είναι η Αφροδίτη? Η σαρκολατρία, θεοποιημένη. Και για να δικαιολογήσουν οι αρχαίοι τη σαρκολατρία, φτιάξανε Θεό. Και σου λέει, εμείς λατρεύουμε το Θεό, κάνοντας όργια. Και αυτό ξαναέρχεται τώρα. Βλέπε καρναβάλια. Ξαναγυρίζουμε στις οργιαστικές λατρείες της αρχαιότητας. Και λέει, όχι, εγώ λέει, δεν κάνω τίποτα, μόνο θα πάμε να δούμε. Γιατί να πας να δεις, λέω τώρα εν παρενθέσει, τι γίνεται στα καρναβάλια. Είναι συμμετοχή. Καμία σχέση. Εξέλθετε και αφορίστητε, λέει, από όλους τους ειδωλολάτρες. Ο διάβολος, λέει ο Άγιος Πορφύριος, κατόρθωσε να εξαφανίσει τον εαυτό του και να κάνει τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν άλλα ονόματα. Οι γιατροί, οι ψυχολόγοι λένε συχνά ότι ένας άνθρωπος πάσχει. Α, νεύρωση έχεις. Α, άγχος έχεις. Κοίτα τι αυτά. Δεν παραδέχονται ότι ο διάβολος υποκινεί και διεγείρει στον άνθρωπο τον εγωισμό. Κι όμως ο διάβολος υπάρχει. Είναι το πνεύμα του κακού. Και πέτυχε, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, να υποκαταστήσει τον εαυτό του με λεγόμενους επιστημονικούς όρους. Τι θα πει νεύρωση? Τι θα πει άγχος? Οι Άγιοι Πατέρες μας μιλάνε για το δαίμονα της λύπης. Υπάρχει δαιμόνιο που προκαλεί λύπη, το ξέρετε? Μας μιλάνε για το δαίμονα της ακιδείας. Αλλά αυτά, άμα τα πει σε μοντέρνους τώρα επιστήμονες, δεν στέκουνε. Στην Ευρώπη δεν πιστεύουν καν ότι υπάρχει διάβολος. Βέβαια. Γιατί δεν μας συμφέρει. Δεν συμφέρει πρώτα το διάβολο. Και η μεγαλύτερη απάτη είναι ακριβώς να σε κάνει να πιστέψει ότι δεν υπάρχει. Οπότε σε διαλύει πάρα πολύ, έτσι, άκοπα. Οι πρώτοι άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα, ήταν απλοί και ταπεινοί. Γι' αυτό ζούσαν στον παράδεισο. Δεν είχαν εγωισμό. Μετά ο διάβολος κατόρθωσε με τον έπαινο και τους πλάνησε. Τι είπε ο διάβολος? Εσείς να κάθεστε τώρα να κάνετε υπακοή. Εδώ μπορείτε. Κάντε αυτό το έξυπνο που θα σας πω. Φάτε τον καρπό που είπε ο Θεός να μην φάτε και θα γίνετε σαν και αυτόν. Και το χάψαμε. Βλέπετε, ψέμα, τροφή στην καινοδοξία, στην εγωισμό, πτώση. Έτσι γεμίσαν εγωισμό και όταν μετά ο Θεός προσπαθούσε με χίλιους τρόπους να τους οδηγεί στη μετάνοια, τα ρίχναν ένα στον άλλον. Γιατί ο Θεός ρωτάει τον Αδάμ, μήπως έφαγες από αυτό που σου είπα να μη φας? Δεν το ήξερε αν είχε φάει? Πώς το ήξερε? Το ήξερε. Αλλά γιατί ρωτούσε τον Αδάμ? Για να πει ο Αδάμ, ναι Κύριε, συγχώρεσέ με. Δεν είπε συγχώρεσέ με. Τι είπε? Εσύ φταίς, είπε. Αυτή τη γυναίκα που μου έδωσες, αν δεν μου την έδινες, δεν θα το πάθαινα. Καταλάβατε, εγωισμός. Αυτός είναι ο εγωισμός. Πίσω από την δικαιολογία κρύβεται ο εγωισμός. Η Εύα τα ίδια. Εσύ φταίς. Αν δεν είχες φτιάξει το φίδι που με πλάνεψε, εγώ δεν θα πλανιόμουν. Αυτό γίνεται και σήμερα. Βλέπετε, λέει στο μικρό παιδί, γιατί το έκανες? Η αδερφή μου φταίει, δεν το έκανα εγώ, έτσι. Να μην θέλουμε τον μπράβο. Και τελειώνουμε με αυτό. Τα παιδιά δεν πρέπει να ακούνε τον μπράβο, ούτε να το θέλουν. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Ο έπαινος κάνει κούφιο τον άνθρωπο και διώχνει τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού έρχεται μόνο με την Αγία Ταπείνωση. Ο Θεός στους ταπεινούς δεν είναι χάρη. Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να ζουν ταπεινά και απλά και να μην ζητούν τον έπαινο και τον μπράβο. Να τα μάθουμε ότι υπάρχει η ταπείνωση που είναι η υγεία της ψυχής.
Σήμερα γιατί νομίζετε έχουμε γεμίσει κατάθλιψη? Το έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Γιατί έχουμε μεγάλο εγωισμό. Πίσω από την κατάθλιψη κρύβεται ο μεγάλος εγωισμός, ο οποίος έχει τραφεί από τα παιδικά μας χρόνια. Για να μην σας πω από τα πολύ πολύ βρεφικά μας, από τις πρώτες στιγμές. Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να ζουν ταπεινά και απλά και να μην ζητούν τον έπαινο και τον μπράβο. Να τα μάθουμε ότι υπάρχει ταπείνωση που είναι η υγεία της ψυχής και της ψυχής και του όλου ανθρώπου. Η υγεία είναι η ταπείνωση, το ταπεινό φρόνημα. Μακάρι αυτά τα διδάγματα να μας βοηθήσουν όλους. Ευχαριστώ για την υπομονή σας.